Η Δύση τελικά στέλνει και υψηλό βαθμό στρατιωτικό προσωπικό στην Ουκρανία. Δείτε το Twitter. Ένα tweet του Δημήτρη Πολιάνσκι, ο οποίος αναδημοσίευσε στο τέλος Twitter την αναφορά του Ουκρανού blogger Μιχαήλ Όνουφριενκο, γνωστός και ως mike One, για δύο μυστηριώδεις θανάτους ανώτερων στρατιωτικών προσώπων της Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σύμφωνα πάλι, με τι πληροφορίες αυτές έπεσαν στο καθήκον, ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία στην Ουκρανία, αλλά ο θάνατός τους αποδόθηκε επίσημα σε ατυχήματα. Η πρώτη περίπτωση που βλέπουμε στο Twitter του Δημήτρη Πολιάσκη περιγράφεται στο άρθρο που επικαλέστηκε ο Πολιάσκη και είναι ο θάνατο Γάλλο στρατηγού τέο αρχηγού επιτελείου των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, Τζιν Λουί Τζόρτζελι. Ο είχε γίνει διεθνώ γνωστό ω εκπρόσωπο του Γάλλου Προέδρου για την ανικοδόμηση του καθεδρικού ναού τη Παναγία του Παρισίων μετά την πυρκαγιά του, το θυμούμεθα Επισήμως, 18η Αυγούστου, δίνεται σαν ημερομηνία θανάτου του Τζορτζ Λιμ. Αναφέρεται βέβαια ότι πέθανε κατά την διάρκεια ορειβασίας. Και σημειώνεται ο 75χρονος στρατηγό που δεν είχε ενδιαφερθεί ποτέ για την ορειβασία. Ξαφνικά ανέπτυξε αγάπη για την ορειβασία και έκανε ψωπορία στα πυρηνέ. Ναι, μόνος. Και έπεσε στην περιοχή του περάσματος Φωστέν. Αναφέρεται στην Κατανίκη την εξήγητη επιθυμία στρατηγών ΝΑΤΟ για μοναχικά επικίνδυνα ταξίδια που καταλήγουν σε σοβαρού τραυματισμού, όπω έκρηξη βαριών πυρομαχικών σε απόσταση. Ο δεύτερο μυστηριώδη είναι του Αμερικανού υποστρατήγου Αντώνι Πότς, ο οποίο άφησε την τελευταία του πρωίου, 25 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου. Αναφέρεται στο άρθρο. Νιώσε την επιθυμία να πετάξει μόνο σε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο στο οποίο συνετρίβει. Πώ είναι δυνατόν πριν από λίγου ένα ελικόπτερο να συντρίβεται στα βουνά Μεξικού με μια ομάδα αξιωματικών που βάσει των πληροφοριών σχεδίαζα να επισκεφθούν το σπίτι των αξιωματικών στην Βινίτσα, πόλη στην δυτικο Ουκρανία την προηγουμένη ημέρα. Όλη αυτή η επίσημη θρύλη είναι δημιουργικά σενάρια νομιμοποίηση θανάτων, υψηλόβαθμων δυτικών στρατιωτικών κατά τη διάρκεια εχθροπαξιών στην Ουκρανία. Τι ούτω τρόπο καταλήγει το άρθρο. Άλλη μια φορά λοιπόν, αν αληθεύουν όλα αυτά, οι χώρε του ΝΑΤΟ αποστέλουν όχι μόνο πολεμικό υλικό, αλλά και προσωπικό και μάλιστα ανωτά των αξιωματούχων. Νιωτέων ότι πρώτη φορά Ρώσοι διπλωμάτε κατηγορούν επίσημα τη Δύση ότι αποστέλει ανώτατο στρατιωτικό προσωπικό στην Ουκρανία. Ζώντα με το Πολάνσκι είναι αναπληρωτή μόνιμο αντιπρόσωπο Ρωσία στα Ηνωμένα Έθνη και έχει αποκλειστεί από το Twitter. Μούμε το 19, όχι τώρα. Για όσα δήλωνε τότε για το νοσοκομείο Μαριούπολη. Ένω το 71. Αποφύτησα από το Ινστιτούτο Ασία Αφρική Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχα. Ειδικότητα. Αραβική γλώσσα και ιστορία. Μιλά Πέντε ξένε γλώσσε άπτεστα. Ένα ειδήσεις, είσαι και έγκυρη ενημέρωση. Εγγράψου. Κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.